Έχουμε στη ζωντανή μας εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, μία άλλη παρέμβαση. Ευλόγησον γέροντα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν δια ειν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, 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 δόξα ο Θεός ημών, ελπίση ημών, δόξαση. Προσκυνώ, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδομο, Ουσιον και Αχώρηστο. Αμήν. Γέροντα, από το Άγιο Όρος είπανε ότι πώς αυτά τα πράγματα, αφού είναι γραμμένα, ήταν μπροστά στα μάτια μας και δεν τα βλέπαμε. Και ο κόσμος έχει μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό δεν έχει υπόψη. Σήμερα το έβγαλα το βιβλίο και το δίνω μόνο 5 ευρώ γιατί έτσι μου είπαν από το Όρος. Λέει πρέπει να το πάρουν το δυνατόν περισσότεροι. Όσο τυπώνεις, λέει, δώσ' τα όλα. Και αυτό κάνω. Να σε καλά, Δημοσθένη μου. Να μιλήσω λίγο στα παιδάκια. Ναι, βέβαια. Αυτό θέλουν όλοι. Καλησπέρα, αγαπητά μου παιδάκια. Καλησπέρα σε όπου και να βρίσκεστε και εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά πάντοτε και να φυλάει ο Θεός τον κύριο Δημοσθένη Διακόπουλο που μας φωτίζει και μας δίνει τόσες γνώσεις όσες δεν είχαμε προηγουμένως. Εγώ τι να φωτίσω, γέροντα? Εγώ ό,τι βρίσκω το δίνω, το λέω, δεν το κρύβω. Να σε καλά, Δημοσθένη μου. Να σε καλά, παιδάκι μου. Εγώ οφείλω να ομολογήσω και πάλι ότι τόσα χρόνια πάνω στα θρανία, τόσες επιστήμες. Να πούμε, με συγχωρείς, Γέροντα, με συγχωρείς. Δεν με αφήνει να το αποχωριστώ όσον το διαβάζω. Και τούτο είναι ένα έβριμα και μια ευλογία από το Θεό. Να σε καλά, Δημοσθένη μου, να σε καλά να γράφεις. Να φετίζεται ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίσαμε τίποτε ως τώρα. Να πούμε... φετίζεται ο πιστός των Θεών να τον αγαπήσει πιο πολύ. Να πούμε, με συγχωρείς γέροντα, να πούμε γιατί όλοι μας ενδιαφερόμαστε, μας νοιάζει όλους το ότι εσύ, όπως σε γνωρίσαμε, είσαι ένας παπάς της Ορθοδοξίας που μεγάλωσες μέσα στον Παρούτη στον αγώνα κατά των Εγγλέζων στην Κύπρο και μετά ήσουν μονίμως και είσαι ακόμα εναντίον των δαιμόνων με την χάρη της Παναγίας. Να πούμε όμως ότι ο άνθρωπος πατήρ Σάββας Αχιλλέος, εκτός από θεολογία και ξέρω εγώ, σπούδασε φιλολογία, σπούδασε νομική, γι' αυτό λέει σε πολλά πανεπιστήμια πήγε, γιατί μερικοί δεν το ξέρουν, να το μάθουν τώρα. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Γέροντα, πες μου λίγο, τι σχέση μπορούν να έχουν όλα τα πτυχία με αυτή τη χάρη που μπορεί να μας δίνει η Παναγία, να μας ξεστραβώνει ώρες-ώρες? Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι αφήσαμε το μάνα και πήγαμε στο σπέτρε. Αφήσαμε την ευλογία του Θεού και πηγαίναμε μέσα στην έρημο και μέσα στην άμμο. Το μάνα που μας έδωξε ο Θεός μας δεν το εκτιμήσαμε ως τώρα γιατί δεν το γνωρίζαμε. Τώρα το γνωρίζουμε όμως και περισσότερο παρακαλούμε την Παναγία μας να πρεσβεύει για μας να γνωρίσουμε το καλό, να ορίσουμε τον ορθό δρόμο, να ορίσουμε την σωτηρία μας. Εδώ άκου, γέροντα, ένα μήνυμα. Λέει ο άλλος, είμαστε στη Βοστόνη στην Αμερική 8 μαζεμένοι και σ' ακούμε για να πάρουμε γνώση. 8 άτομα μαζεμένα σε ένα υπολογιστή στη Βοστόνη είναι και μας ακούνε τώρα στην Αμερική. Χώρια σε άλλα μέρη. Μεγάλο το όνομα του Θεού, μεγάλο το όνομα της Παναγίας μας που βοήθησε όλων των κόσμων και προπάντων την νεότητα να ευρεθούν γνήσιοι ενώπιον της χάριτος του Κυρίου μας. Να ευρεθούν άξιοι ενώπιον της χάριτος του Κυρίου μας. Να ευρεθούν έτοιμοι εν ώρα κρίσεως. Διότι καλό είναι να ακούμε, αλλά καλύτερο είναι να τηρούμε. Ακούμε τα λόγια.
αλλάξει, αν μεγάλη έχει, να τηρούμε αυτά τα οποία ακούμε. Τι και αν γράφουμε και όμως δεν τα εκτιμούμε, δεν τα τηρούμε. Τι και αν τα διαβάζουμε και δεν τα τηρούμε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ανέβαινε στον θρόνο και εκείνη, όλος ο κόσμος τότε, την τότε εποχή, εκτυπούσε τα λαμάκια και τα πόδια τους και τους έλεγε «Θυμών θέλημα εστίν πυρήν τα λόγια μου». Δεν με ενδιαφέρουν τον ποδοκρότημα των μικρότη και των χειροκροτημάτων. Εμόν όφελον εστί πυρήν τα λόγια μου. Σκοπός είναι να ακούμε και να τηρούμε. Σκοπός είναι να μας τρέφει ο Θεός με τον μάνα του ουρανού και να το εκτιμούμε. Διότι τούτα τα λόγια δεν είναι λόγια κοσμικά. Τούτα τα λόγια είναι λόγια από τους πατέρας της Εκκλησίας, τα οποία ήσαν εκεί και δεν τα γνωρίζαμε ως αυτή τη στιγμή. Δημοσταίνη μου να είσαι καλά. Να σε φωτίζει η Παναγία μου και να στέκεται κοντά σου και να σε οδηγεί να αποκαλύπτεις το μάνα του ουρανού. Να αποκαλύπτεις τα λόγια του Θεού. Να αποκαλύπτεις τα λόγια των πατέρων. Να αποκαλύπτεις τα λόγια των Αγίων. Να είσαι πάντοτε καλά και να σου χαρίζει ο Θεός δύναμη, υγεία. Να σου χαρίζει ο Θεός την οικογένειά σου. Να είναι ευλογημένο γέροντα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε, αν είναι δυνατόν, μια άλλη μέρα να μας πεις δύο λόγια, όχι πολλά, για να μην σε κουράσουμε, για τα Χριστούγεννα. Καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα, δύο λόγια. Μπορεί να ακούγεται πολύ κλασικό και τυπικό, αλλά είμαι σίγουρος ότι εσύ έχεις να μας πεις κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ωραία. Με πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, με πρώτη ευκαιρία. Με πρώτη ευκαιρία που θα είσαι σε τηλέφωνο. Ιησούς Χριστός νικά, γέροντα. Ιησούς Χριστός νικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να κάνουμε το παιδάκι μου και καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος. Επίσης, γέροντα μου.